κοινό έχει ένα ρομπότ από χαλκό με το λιοντάρι της Βενετίας? Ο τρομερός πειρατής Μπαρμπαρόσα με τους ανέμελους χίπηδες. Και ιστορική γνώση με την ψυχαγωγία. Η ιστορία της Κρήτης σε κόμιξ. Μια κουζουλή ιστορία. Από την Cretan Comics. Δεν θα μπορούσε παρά να είναι κουζουλή η ιστορία της Κρήτης εφόσον παρουσιάζεται σε κόμικ. Η ιστορία ξεκινά από τη δημιουργία του νησιού και του τοπίου του, δηλαδή από την εμφάνιση κάποιων βράχων μεταξύ της ευρασιατικής και αφρικανικής τεκτονικής πλάκας ως και τις μέρες μας. Στις σελίδες του συμπεριλαμβάνει τόσο το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο όσο και την παραμονή των χίπηδων στις σπηλιές των Ματάλων. Είπατε τίποτα? Τα δύο πράγματα για το βιβλίο θα ήταν οι δύο αντίθετοι πόλοι της επιστημονικής εγκυρότητας, της ιστορίας και του χιούμορ. Και γι' αυτό το λόγο, ακριβώς για αυτούς τους δύο λόγους, θα ήταν νομίζω σημαντικό να το διαβάσει και ένα παιδί και όχι μόνο. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα παιδιά συχαίνονται γενικότερα το διάβασμα και ειδικότερα την ιστορία. Οπότε είναι μια πάρα πολύ διαφορετική και καλή προσέγγιση αυτή η δουλειά που παρουσιάζουμε σήμερα για να έρθει πιο κοντά το παιδί της Κρήτης στην τοπική του ιστορία, την οποία δεν τη διδάσκεται στο δημοτικό σχολείο, αφού ως γνωστόν διδασκόμαστε μόνο τη γενική ιστορία. Μέσω των τεράστιων δυνατοτήτων έκφρασης που προσφέρει το κόμικ και με την ιστορία δοσμένη λιτά και με χιούμορ, το βιβλίο γίνεται ο κατάλληλος οδηγός για τον αμύητο αλλά και τον μοιημένο πάνω στην πορεία του νησιού μέσα στους αιώνες, μεταμορφώνοντας σε ψυχαγωγία την εκμάθηση. Το χιούμορ και η επιστημονική εγκυρότητα φτιάχνουν έναν εκρηκτικό συνδυασμό που αποδεικνύει πως η ιστορία είναι πράγματι ικανή να μας ταξιδέψει αλλά και να μας συναρπάσει. Δείχνει τι μπορεί να κάνουν όταν συνδυαστεί το μεράκι, η προσπάθεια, η φαντασία και η όρεξη για δουλειά. Νομίζω ότι έχουμε πολλές δυνατότητες σαν χώρος και σαν λαός, αρκεί να τις εκμεταλλευτούμε και να προσπαθήσουμε. Η ιστορία της Κρήτης σε κόμιξ μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη περιπέτεια, τη συναρπαστική ιστορία ενός τόπου, γεμάτη παραδόσεις, θρύλους και μύθους, με πολλούς από αυτούς να ξεπερνούν τα όρια του νησιού και να αποτελούν κομμάτι της παγκόσμιας κληρονομιάς. Αφηγητές της είναι οι ίδιοι χαρακτήρες, οι πρωταγωνιστές της, όπως η μητέρα Φύση, ο Μινόταυρος, ο Δέδαλος, ο Απόστολος Παύλος, ο Ερωτόκριτος, ο Καπετάν Μιχάλης, ο Αλέξης Ζορμπάς και φυσικά οι ίδιοι οι κατοικοί της, ανυπότακτοι, φιλόξενοι και εκρηκτικοί τόσο στις λύπες όσο και στις χαρές. Και όπως επισημαίνει ο συγγραφέας, ποτέ πριν κάτι διδακτικό δεν υπήρξε τόσο διασκεδαστικό.